Λοιπόν, σας το λέω, σας το ρωτάω όπως είπε Μάριον, θα βγείτε στους δρόμους, θα πάτε στη Βόρεια Ελλάδα, μιλήστε με τους πολίτες. Το κάνουμε βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολύ 95 σωστό, περιοδίες απαραίτητο, πρέπει να το κάνουν όλα τα κόμματα. Είναι υποχρέωση των κομμάτων και των μεγάλων κομμάτων σωστό. Ακόμα μεγαλύτερη. Σωστό. Εκεί λοιπόν άρα θα σας ρωτήσει ο ψηφοφόρος σας. Και ερήμην των πολιτών ή ερήμην των άλλων πολιτικών κομμάτων, γιατί φτάσαμε αυτή τη στιγμή. Θα έρθει λοιπόν, όχι, θα μου απαντήσετε τώρα. Θα έρθει λοιπόν ο ψηφοφόρος σας και θα σας πει, Σοφία, την συμφωνία θα την ακυρώσετε αύριο. Φρικτή συμφωνία θα την ακυρώσετε αύριο. Ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία είναι ετεροβαρής. Δεν είναι μια καλή συμφωνία. Θα τη φέρει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο μαζί στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία δεν θα την ψηφίσει. Την επόμενη μέρα. Και δεν υπάρχει... Την επόμενη μέρα των εκλογών, κυρία Ζαχαράκη, αν είστε κυβέρνηση, αν θα την ψηφίσετε και να ακυρώσετε ή όχι. Πότε θα τη φέρει, κύριε. Πότε δεν κυρία Ματζάνη. Όταν θα είναι έτοιμη από την άλλη πλευρά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Άλλο σας ρωτάμε. Παράγεται τελεσμένα, κύριε Ματζάνη. Αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν δεν θα την ακυρώσετε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να ανατραπούν. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι μια κακή συμφωνία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το Διεθνές Δίκαιο το ότι αυτό φωνάζαμε, ότι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να μην δέσει χειροπόδαρα τη χώρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξαναλέω γιατί έχει να κάνει με το Διεθνές Κύρος. Θεωρείτε ότι είναι τετελεσμένα τα οποία δεν ανατρέπονται μετά. Όταν το όνομα αλλάξει, ερωτώ και το βάζω πραγματικά σε ερώτηση προς αυτούς οι οποίοι είναι πιο κατηρτισμένοι. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος, αλλά μάλλον σιγουριά βλέπω την κυρία Ζαχαράκη. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ψηφιστεί στη Βουλή η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Εφόσον μου λέτε ότι δημιουργεί τελεσμένο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα την ψηφίσει πάντως. Αν μου λέτε ότι δημιουργεί τελεσμένο. Τελεσμένα είναι από την πλευρά των Σκοπίων, κύριε Μερτζάνη. Ξέρετε ότι την επόμενη μέρα από σήμερα ο ίδιος ο Ζάιφ έδωσε. Ο κύριο Ζάιφ ξεκινάει αυτή τη στιγμή μια κοινοβουλευτική διαδικασία και κοινάει και μια διαδικασία με το λαό του για το δημοψήφισμα και μια συνταγματική αναθεώρηση. Βάζω λοιπόν εγώ μια υπόθεση και πραγματικά όχι σε εσάς, το βάζω και στους συναδέλφους έτσι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βλέπω ότι πρέπει έτσι και να την υποστηρίξουν και κάποιοι θέλουν και να την υποστηρίξουν τη συμφωνία. Και κάνει όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί να κάνει. Τα προαπαιτούμενα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πλέον στην γλώσσα των μνημονίων. Και έρχεται ο Φεβρουάριος. Αφού τα έχει προηγηθεί και τα έχει κάνει. Και δεν την. Εγώ σας λέω ότι δεν την ψηφίζει η Ελληνική Βουλή. Υπάρχει θέμα διεθνούς κύρους. Όταν η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει αναλάβει δεσμεύσεις ως προς το θέμα του χρονοδιαγράμματος για το ΝΑΤΟ, ως προς το θέμα της άλλης πλευράς, της γείτονος χώρας, η οποία λέει: πάω και κάνω αυτές τις συνταγματικές αλλαγές. Αλλάζω το όνομά μου. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν έχει διασφαλίσει. Σε αυτό έχετε δίκιο, να σας πω κάτι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και θέλω να ρωτήσω τώρα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ σοβαρό. Και θα ήθελα μια απάντηση ευθύνατη. Έχετε δίκιο. Έχει γίνει όλος αυτός ο κύκλος και έρχεται στη Βουλή και λένε: ναι, εμείς φεύγουμε και αντεγιά τώρα και καταραίει το πράγμα. Δεν ψηφίζει. Εσάς, ως Νέα Δημοκρατία, εσείς προτιμάτε να θυγεί το κύρος της χώρας αλλά να μην ψηφιστεί ή να ψηφιστεί η συμφωνία για το νομοτολογικό και να μην θυγεί το κύριος χώρας. Αυτό γιατί δεν το σκέφτηκε. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά. Σας ρωτήσει, σκέφτηκε γιατί η κυβέρνηση, δεν το σκέφτηκε ρωτήσουμε, η κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε με μυστική διαπραγμάτευση. Μη θέλοντας. Έχουμε τον κύριο Μπαλά, θα τον ρωτήσουμε μετά. Ρωτήστε τον πραγματικά θέλω να το κάνετε. Θα το ρωτήσω. Να το γράψω να μην το ξεχάσω. Εμένα με ενδιαφέρει πάντως τον κύριο Σχόρο, πρέπει να σας πω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως κάποιος να σέβεται και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί όταν αφήνεις απ' έξω τα κόμματα και μάλιστα πολλά, μερικά εξ αυτών έχουν αναλάβει και τη διαπραγμάτευση αυτού του θέματος όλα αυτά τα χρόνια. Βάλτε λοιπόν, κάλεσε τα σε ένα τραπέζι και θεωρείτε, πες. Τι θεωρείς, σας... κύριε Μητσοτάκη, ότι έπρεπε να κάνω προκαταβολικά. Τώρα τι θεωρείς, κύριε Μητσοτάκη. Μισό λεπτό, Κώστα, γιατί είναι. Εδώ έγινε και μια άλλη θεσμική έτσι εκτροπή. Είναι. Θεωρείτε θεσμικό το γεγονός ότι πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και ζήτησε να παρέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ξέρουμε πολύ καλά και τη διάκριση των εξουσιών και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ξέρουμε όμως ότι είναι και ένας έξοχος συνταγματολόγος. Εκείνη τη στιγμή θέσαμε τις αντιρρήσεις μας και τις αμφιβολίες μας και τις αμφιβολίες μας για ένα πράγμα το οποίο συνέβαινε και ήταν άνω από τα μόνια. Πάντως δεν είναι όλα θεσμικά. Εφόσον μιλάτε για θεσμικά, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να κάνω μια διαφορετική ερώτηση. Διότι όλα αυτά μένει και να τα δούμε. Βέβαια, σαφώς πέφτουν τώρα στο τραπέζι, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση και γίνονται αυτές τις ζυμώσεις. Αλλά επειδή ακούμε συνέχεια για τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει απολέσει το ενδιαφέρον της για το κέντρο.
Λοιπόν, η ερώτηση αυτή που κάνατε πραγματικά ήθελα να μου την κάνετε. Γιατί, γιατί ξέρετε τι, γιατί φρύτω με αυτό που τώρα εδώ πέρα ενοχλεί δηλαδή... ο Διονύση που λέει ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ Channel και δεν κάνουμε σωστές ερωτήσεις και όχι, δεν όχι, όχι. Ο Διονύσης ας ακούσει έτσι και αυτά τα οποία λέω. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ Channel, εμείς επειδή σας ρωτάμε. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα έπρεπε να υποσχολήσει την ΕΡΤ, αν θέλει και τους δημοσιογράφους, αν ο κόσμος έτσι να αποκαλεί ΣΥΡΙΖΑ Channel. Εγώ λοιπόν παίρνω το χρόνο που μου δίνετε απλόχερα. Εσείς βλέπετε μια ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα. Κουβέντα κάνουμε. Γιατί δεν κάνουμε κουβέντα. Κοιτάξτε, κάνουμε. Το γεγονός ότι ο κόσμος έχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις σχεδόν ταυτίσει την ΕΡΤ με μια φιλοκυβερνητική έτσι, αντιμετώπιση είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ και να το πω ούτως ή άλλως θα έχει μικρή αξία. Αυτό έχει να κάνει με τον κόσμο. Εγώ πάντως το χρόνο που μου δίνεται απλόχερα, επαναλαμβάνω, θα απαντήσω στην ερώτησή σας η οποία τη θεωρώ εξόχως σημαντική. Ωραία. Ακούω πάρα πολύ έτσι για την στροφή προς την ακροδεξιά και ότι η Νέα Δημοκρατία στρέφει τον κόσμο προς την ακροδεξιά. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία θυμίζω ότι είναι το κόμμα το οποίο διαχρονικά έκανε τις μεγάλες εθνικές επιλογές, το κόμμα το οποίο έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόμμα το οποίο κατά τις μέρες με τα λάθη και με τα σωστά, μια διακυβέρνηση έχει και σωστά και λάθη. Ο κόσμος όμως γενικά έτσι έζησε μέρες ευμέρειας και το 2015, και πολύ σημαντικό είναι αυτό, ψήφισε εκείνη τη δύσκολη στιγμή μετά από την τραγική εξάμηνη διαπραγμάτευση που μας έφερε έτσι πρώτο χείλος του γκρεμού, ψήφισε εκείνη τη στιγμή την συμφωνία και έβαλε πλάτη στα δύσκολα. Έρχομαι λοιπόν στο ζήτημα της ακροδεξιάς. Ακούω για αυτές έτσι τις τάσεις. Ποιο είναι ακροδεξιό το κόμμα το οποίο είναι κοινοβουλευτικό? Είναι ακροδεξιό το κόμμα, επειδή ακούω έτσι για τις τάσεις. Είναι ακροδεξιό το κόμμα το οποίο δημοκρατικά, εσωτερικά, οργανωτικά, αλλά και στον τρόπο έτσι της θεσμικής λειτουργίας, σχεδόν έτσι ευλαβικά ασπάζεται όλες αυτές τις λειτουργίες και τη διάκριση των εξουσιών. Είναι κόμμα το οποίο γετνιάζει με τα άκρα, όταν πραγματικά σας λέω ότι στα δύσκολα βάζει πλάτη. Και έτσι, ακούω και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για όλοι αυτοί έτσι, για την Χρυσή Αυγή. Στρέφουμε κόσμο προς τη Χρυσή Αυγή. Είναι αυτοί οι οποίοι ταξίδεψαν στελέχη του κόμματος στη ΡΟ μαζί με τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Είναι στελέχη του κόμματος, τα οποία άκουγαν τον κύριο Παρασκευόπουλο, τον υπουργό τους λοιπόν, να λέει ότι υπάρχει τρόπος να κανονικοποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή. Τον είδατε τον κύριο Μπαρμπαρούση και τις αθλειότητες και τις γελοιότητες που έγιναν αυτές τις τελευταίες μέρες. Είναι το κόμμα αυτό το οποίο ο ίδιος ο κύριος Φίλης, να σας θυμίσω ποια ήταν η κατάληξη της Χρυσής Αυγής επί κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Ήταν ο ίδιος ο κύριος Φίλης. Ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία δεν την έβαλε η Νέα Δημοκρατία πρόεδρο της Βουλής, την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, για την προστασία της Χρυσής Αυγής. Έγιναν όλα αυτά. Κάτι τελευταίο, κυρία Ζαχαράκη, θα δεχτείτε στελέχη από τους ΑΝΕΛ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Έχει τη Μανταλένα Παπαδοπούλου, έρχεται ο Δημήτρης Καμένος. Ο κύριος Καμένος, ο κύριος Μανταλένα Παπαδοπούλου και υπάρχουν και στελέχη άλλα. Ούτε συνεννόηση υπήρχε, ούτε υπάρχει. Και βέβαια θυμίζω ότι η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου τρεις μέρες πριν κατηγορούσε τον Κυριακό Μητσοτάκη για την πρόταση της πιστείας. Καλά. Λοιπόν, αυτά στην πολιτική πολλές φορές ξεχνιούνται. Καλημέρα μας. Εκπρόσωπος της Δημοκρατίας. Απευθείας σας ευχαριστούμε που είπατε ότι σας δίνουμε απλόχερα το χρόνο.